Να ασχοληθώ πρώτα με την σύμπτωση στην ίδια ημέρα, 25/9, της αιμοδοσίας αφενός του Δήμου και αφετέρου του Εμπορικού Συλλόγου με την επωνυμία γιορτή αιμοδοσίας. Δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί να μην υπάρχει σύμπτωση στην ίδια μέρα? Δεν είναι ό,τι καλύτερο για τον κάθε αιμοδότη βεβαίως, έτσι. Πολύ δε περισσότερο όταν ξέρουμε ότι το σωματείο, το φιλανθρωπικό σωματείο της Ελεπίδης στέκεται αρρωγός σε αιτήματα και εκτός ωραιοκάστρου. Και θα έπρεπε να βοηθήσουμε σαν Δήμος αυτό το σωματείο και όχι το αντιπολιτευόμαστε, το αντιστρατευόμαστε. Δεν είναι έτσι. Το ξέρω πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι, αλλά βλέπετε την ίδια μέρα σε δύο διαφορετικούς χώρους δεν είναι ό,τι καλύτερο. Όταν τελειώσω θα περιμένω απάντηση από την κυρία. Να απαντήσουμε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, δεν έχω πρόβλημα. Είναι ενδιαφέρον. Η πραγματοποίηση της αιμοδοσίας από την πλευρά του Δήμου είναι προκαθορισμένη. Δεν μπορεί δηλαδή το νοσοκομείο να αλλάζει τις ημερομηνίες του, γιατί πρόκειται για ημέρα Κυριακή. Έχουν προγραμματίσει τους νοσηλευτές και τον γιατρό που θα έρθει εδώ πέρα. Επικοινώνησε η κυρία Ζάπρα και με τον Εμπορικό Σύλλογο και με το Σωματείο. Του ζήτησε να γίνει μαζί με τον Δήμο και το αρνήθηκαν. Άρα δεν είναι η ευθύνη από την πλευρά του Δήμου και δεν το λέω αυτό. Κρατάμε ως το δυνατόν χαμηλότερο προφίλ στο συγκεκριμένο θέμα. Εφόσον επέλεξαν οι ίδιοι να το κάνουν εκείνη την ημέρα, και εμείς θα τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά υπήρξε μια διάθεση από εκείνη την πλευρά περί μη συνεργασίας με το Δήμο. Ιδιαίτερα ο οποίος θα έπρεπε να είναι και ο μεγάλος. Η ερώτηση ήταν καλοπροαίρετη, κύριε Δήμαρχε. Έτσι, απλά όταν βλέπω μια σύμπτωση την ίδια μέρα με το ίδιο αντικείμενο, λογικό είναι και να μπορούμε να ξέρουμε να δίνουμε απαντήσεις έξω στον κόσμο. Το δέχομαι, ναι. Κυρία Ζάπρα, αν θέλετε στο μικρόφωνο. Τον Μάιο δύο φορές είχα ζητήσει